Αλλά ο Γιώργος ο Γουγκουλιάς ήταν στο Κλεάδης Βικελίδης και μάλιστα ήταν στο κατάλληλο σημείο για μένα. Θα μας πει ο ίδιος βέβαια. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, εγώ ήμουν τυχερός που δεν με έπαιρνε εμένα η κάμερα, δεν θα είχα εμένα για μέρα. Γιατί τώρα γι' αυτό σε πιάσαμε και θα τα πεις όλα, θα απολογηθείς για αυτό που έγινε το Σάββατο βράδυ. Θα τα πεις όλα, ό,τι έκανες, ό,τι... και πού ήσουνα. Γιατί μου είπανε ότι ήσουνα στη σουίτα του Προέδρου. Μαζί με τον Πρόεδρο έτσι, και τον πάνω, κύριο Σχοινά. Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε? Είναι αλήθεια. Έτσι, πάνω, ναι. Έτσι, το επιβεβαιώνεις δηλαδή. Ναι. Έτσι, πάνω ήμουνα και πραγματικά ο πανηγυρισμός μου δεν είχε καμία σχέση με παλέμαχο ποδοσφαιριστή, επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Πραγματικά δηλαδή και το ζω τώρα και από έξω και δεν έχει καμία σχέση το πότε όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και το ζούσες από μέσα με το να το δεις απ' έξω αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν γιατί... πραγματικά τρελό και ξεφεύγει στον πανηγυρισμό τουλάχιστον. Γιατί απ' έξω δηλαδή τώρα πώς είναι? Είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί μέσα το δεις το παιχνίδι, παλεύεις, κάνεις απ' έξω, δεν μπορεί να κάνεις πολλά από το να φωνάξεις, να ολιάξεις, να πανηγυρίσεις. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να το δεις το παιχνίδι απ' έξω, έχει πιο πολύ ένταση. Λοιπόν, θέλω να μας κάνεις περιγραφή, δημοσιογράφος δεν είσαι, αλλά είσαι πολύ καλός, μου έχουν πει αυτά, δηλαδή νιώθεις άνετα θα μπορούσες να σταθείς σε ένα μέσο ενημέρωση, έτσι μου έχουν πει αυτοί που είναι κοντά σου, αυτοί που είναι φίλοι σου. Πρόταση είναι αυτό τώρα. Περίπου. Τι, να τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε. Να τελειώσει η χρονιά και βλέπουμε. Έτσι μου έχουν πει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να μου περιγράψεις το Γιώργο τον Κουλιά στο 2-0, στο 0-2. Έτσι, και μετά στο επόμενο. Δηλαδή, τώρα μια περιγραφή το τι έζησε, πώς το έζησε, με λεπτομέρειες όμως. Γιατί εμένα μου αρέσουν λεπτομέρειες. Απογοήτευση, ναι, σίγουρα απογοήτευση. Σίγουρα ξέφυγα κι εγώ στο να φωνάζω και να κάνω. Γιατί όταν είσαι απ' έξω, πραγματικά είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχει ένταση, φωνάζεις. Αυτά που κορόιδευα κι εγώ ή έλεγα πώς φτάνει ένας πάνω στην κερκίδα να φωνάζει και να κάνει. Όχι εκεί, έτσι δεν το συζητάω. Ναι. Τα έκανα κι εγώ ο ίδιος. Ναι. Μέχρι που ηρεμώ λίγο και κοιτάω γύρω μου και λέω με ξέρουν όλοι εδώ, δεν κάνεις και βλέπεις και μικρά παιδάκια να αντιδράσει έτσι. Ναι. Γιατί είσαι και σε βγαίνουν φωτογραφίες μαζί σου και τα αυτά και πρέπει να είσαι και παράδειγμα για αυτό. Μαζεμένος, ναι, μαζεμένος. Μαζεμένος ακριβώς, αλλά όταν γίνει την επόμενη φάση ξαναξεχνιέσαι. αλλά ήταν ναι. Πραγματικά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που με θύμισε λίγο το παιχνίδι της Μόλδε, με Μόλδε που συνέδρα μας. Από εκεί δεν είχαμε το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος. Ναι. Έτσι, εδώ δηλαδή μας έμεινε και αυτή η γλύκα της νίκης που γυρίσαμε το παιχνίδι πραγματικά. Και πάρα πολλοί με θύμισαν το παιχνίδι αυτό σε ένταση απ' έξω, που τότε εγώ ήμουν έτυχη να είμαι ποδοσφαιριστής, το παιχνίδι μέσα στο Χαϊδάρι. Που είχαν πραγματικά τέτοια ένταση και τότε που ήταν μονόδρομος η νίκη. Και μου λέγανε ότι σε ένταση το συγκρίναμε αυτό το μάτς, ναι, το Χαϊδάρι σωστό. Τότε μέσα στο Γάλλιο. Με τον γκολ του Βελόνι. Με τον γκολ του Βελόνι, έτσι. Ναι, ναι, ιστορία έχει γράψει εκείνο τον γκολ. Ιστορία. Εκείνο το μάτς. Για πες στο 2-2. Στο 2-2. Στο 2-2, εντάξει, πραγματικά φώναζα κι εγώ απ' έξω τώρα να γιατί λογικό και η ΑΕΚ όταν προηγήθηκε άρχισε τις καθυστερήσεις, γιατί μάλλον όταν έκανε και το 0-2 ειδικά άρχισαν τις καθυστερήσεις. Λογικό ήταν το πηγαίναν το παιχνίδι στις καθυστερήσεις και το να μην παιχτεί άλλο μπάλα και να εκνευρίσουν και τον κόσμο του Άρη, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Αλλά μετά όταν έγινε το 2-2 και αυτό φώναζα κι εγώ και δηλαδή να μην ξαναπαιχτεί άλλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να ξεκινήσει ο Άρης στις καθυστερήσεις, γιατί μας βόλευε και το χ. Καλύτερα. Ναι, ναι. Ειδικά και όταν βρίσκεις και 0-2 στο σκορ και το ισοφαρίζεις και έχεις το χ στα χέρια σου, λες τώρα τουλάχιστον μην χάσεις το χ που κάτι σου φαίνονταν σαν όνειρο και αυτό. Από όταν βρίσκεις 0-2 πίσω. Αλλά όταν πετύχαμε και το νικητήριο γκολ, εντάξει. Αφού δεν βρέθηκα από τη Σουήτα κάτω στο γκολ, πάλι καλά. Πες λίγο το 3-2 τώρα, πες μου λίγο αυτό που γίνεται. Καταρχάς με το που γίνεται 2-2. Το πιστεύετε όλοι εκεί που είστε στη Σουήτα? Λέτε ότι θα μπει το τρίτο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μπει με κάποιο τρόπο. Εγώ δηλαδή έπαιξα και μπάλα, το κατάλαβα, γιατί η ΑΕΚ πραγματικά απογοητεύτηκε τρελά και τα έπαιξε όλα για όλα για να γυρίσει το μάτς. Γιατί το είχε στα χέρια και το έχασε και εκεί που γίνεται η φάση που δεν την κυνηγάει τόσο καλά ο Καμαρά, που την κυνήγησε λίγο και την κέρδισε και έκανε το ωραίο τακουνάκι. Ναι. Φάνηκε ότι η ΑΕΚ δεν είχε επιστρέψει καν, οι αμυντικοί της δεν είχαν επιστρέψει καν και δεν το πίστεψαν ότι θα χάναν και αυτό το μάτς. Δηλαδή ότι το χάναν και όλα.
Δηλαδή πίστεψαν, Γιώργο, στο 0-2 είναι φυσιολογικός, φυσιολογικό λες να πίστεψαν ή να ένιωσαν οι παίκτες της ΑΕΚ ότι εύκολα ή δύσκολα το πήραν το παιχνίδι. Σε εκείνη τη φάση, έτσι πως πήγαινε. Ναι, σίγουρα το πίστεψαν και φαινόταν και πως παίζανε. Δηλαδή το συγχαρητήρι, φάνηκε και του προπονητή τους που τους, με τις αλλαγές που έκανε τους γύρισε προς τα πίσω. Ήταν λογικό να θέλουν να κρατήσουν αυτό το σκορ που δεν το πιστεύαν ούτε αυτοί ότι θα εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι και θα βρίσκονται μέσα στο Χαριλάου με 0-2 να είναι με δύο τέρματα μπροστά. Είναι λογικό ότι πηγαίναν μετά το να κρατήσουν αυτό το σκορ. Και πες μου λίγο στο 3-2 τι γίνεται, αλλά θα μου πεις πρώτα αν εσύ ήσουν ο πιο χαλαρός στη σουίτα με τον πρόεδρο και τον κύριο Σκηνά ή ήσουν ο πιο χουλιγκάνος. Ποιος από τους τρεις ήταν πιο χουλιγκάνος στον κόλ? Πραγματικά δεν μπορείς να το... Τα συναισθήματα ήταν τρελά. Όλοι νομίζω γίνανε χουλιγκάνοι. Φιληθήκαμε και στο στόμα από τη χαρά μας, έτσι, δηλαδή πραγματικά ήταν τρέλα, ήταν μια τρέλα αυτό το πράγμα. Έτσι πως εξελίχθηκε, εκεί που το είχαν παρατημένει, κάποιοι άκουγα από δίπλα τη σουίτα που κάποιοι που άκουσαν ότι φύγαν και ξαναγυρίσαν μετά, δηλαδή πραγματικά εδώ έληξε το ματ και μισή ώρα, 3-4 καθόμασταν ακόμα στο γήπεδο, κανένας δεν ήθελε να φύγει και έλεγες πως γίνεται αυτό το ματ και να το ξαναζήσω. Ναι, έτσι ακριβώς, δεν είχε τη δύναμη να φύγεις από το Χαϊλάο, πραγματικά ήταν... Πολύ ωραίο συνέστημα. Σίγουρα εκείνη τη μέρα γίναν και άλλοι αριανοί πραγματικά και για τα παιδιά, γιατί είχε και πολλά παιδιά στο γήπεδο. Χαίρομαι τελευταίο καιρό με τον κύριο Καρυπίδη. Έχει γίνει μεγάλο έργο σε αυτό το πράγμα να επιστρέψουν και παιδιά να βλέπει στο γήπεδο. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία κίνηση να μην ξεχνάμε με τη χαρά που έχουμε και με την επιτυχία που πετύχαμε, να μην ξεχνάμε που τιμήθηκε ο Αραούχος πριν το ματ. Έτσι, ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής σε ένα κρίσιμο ματ, έτσι, που και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη και όλοι οι αριανοί να είναι στο πόδι, ακόμα και ο κύριος Καρυπίδης, γιατί ήταν δίπλα μου και τον έβλεπα να χειροκροτάει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Ναι, βέβαια, δεν το βλέπω συχνά αυτό σε ελληνικά γήπεδα. Έτσι, μπράβο και στον πρόεδρο για αυτή την κίνηση και για αυτό το παράδειγμα που δείχνει για όλους τους προέδρους και όλες τις ομάδες και για όλους τους φιλάθλους και στον κόσμο που χειροκρότησε τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Και νομίζω το ποδόσφαιρο... Όλη η Ελλάδα τον χειροκρότησε, είναι, τον Αραούχο, όλη η Ελλάδα. Όλοι. Όσοι το είδανε τον χειροκρότησαν. Πραγματικά. Και καλός ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Φαίνεται, ναι. Δεν μιλες, Γιώργο, καθαρά στο αγωνιστικό. Πέτα την τρέλα μέσα στη σουίτα με τον πρόεδρο και τον κύριο Σχοινά εκεί. Πέτα όλα τα υπόλοιπα, τι έγινε πριν, τι έγινε μετά. Αγωνιστικά καθαρά. Έτσι, πες μου λίγο, τι πιστεύεις ότι έκρινε το παιχνίδι? Σίγουρα που βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές και οι τρεις αλλαγές που μπήκαν, και ο Σάκητς και ο Πάλμα και ο Ματέο Γκαρσία, που ήμασταν μέχρι τώρα όχι τόσο ευχαριστημένοι. Το χρωστούσε ο Ματέο. Τον Άρη. Το χρωστούσε πραγματικά, ναι. Γιατί μας άφησε όταν έφυγε από τον Άρη τότε στον Εθνικό Αστέρα, θα μεταγραφεί. Πραγματικά είχαμε στεναχωρηθεί όλοι, διότι ήταν από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές εκείνη τη χρονιά και έκανε παπάδες που λέμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, και ο αγαπημένος Κερκίδας. Και αγαπημένος και επιθετικά είχε και τον γκολ, είχε και την ασίστ, αλλά έκανε και άμυνα. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που τον έδειξε παντού. Και τώρα με την επιστροφή δεν είχε μπει τόσο καλά στην ομάδα, δεν ήταν αυτός που ήταν, γι' αυτό δεν έπαιζε και βασικός. Και τώρα πραγματικά στο παιχνίδι που μπήκε, θύμισε τον παλιό Ματέο Γκαρσία να παίρνει φάσεις, να κάνει assist, να ζητάει την μπάλα και φυσικά και πλασάρει πολύ ωραία. Έτσι, στο που πάει η μπάλα στο δοκάρι, αλλά και όταν επιστρέφει πάλι έχει την ψυχραιμία να καθυστερήσει όσο πρέπει για να πλασάρει στη γωνία και να κάνει τον γκολ. Και άμα σε θέλει η άτιμη αυτή, έτσι όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο συγχωρεμένος. Δηλαδή από το δοκάρι του ήρθε κουτί ξανά και στο καλό του πόδι να τη στείλει. Έτσι, δηλαδή, καλά, φοβερό, καλά, δεν είναι. Καλά το σταματάς στο ραδιόφωνο. Άμα σε θέλει άτιμη. Εκεί, όχι εκεί. Τελεία. Ναι. Είναι πραγματικά είναι έτσι. Εκεί, είναι η στιγμή που δεν θα το πεις όμως. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αυτή είναι η γυναίκα. Φιλικιά μπάλα. Γιατί μπάλα, πραγματικά έπαιξα από δόσο και είναι πραγματικά έτσι. Αλλά και την ψυχολογία, δηλαδή μάλλον και αυτό το να σε θέλει, εσύ το πιέζεις και το κάνεις. Δηλαδή γιατί ο Άρης πραγματικά και στο πρώτο μήνυμα είχε το δοκάρι, δεν το βάλε κάτω. Για μένα δεν ήταν τόσο κακός, ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα που έχει ο Άρης φέτος και πέρσι, έτσι, είναι δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή γι' αυτό ταλαιπωρείται τόσο πολύ, πιστεύω, και γι' αυτό δεν ήταν πιο ψηλά και στη βαθμολογία. Δηλαδή δημιουργεί φάσεις, κάνει φάσεις,
αλλά δεν έχει το έτοιμο, το εύκολο γκολ. Και το δείχνει και με τον Καμαρά που είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα και η ενέργεια στο 3-2 ξεκινάει από αυτό που κερδίζει την μπάλα και κάνει το τακουνάκι το ωραίο. Αλλά ναι, δεν έχει βρει τον σκόρερ μπροστά που θα έχει 15 γκολ. Γιατί με αυτήν την ομάδα, δηλαδή ένα center for, θα είχε πραγματικά 15 γκολ. Και φαίνεται και στα γκολ που τερματίζουν τα half, έτσι, δηλαδή τα περισσότερα γκολ τα έχουν τα half. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή με ένα φόρ είναι πραγματικά με ένα φόρ νομίζω έτσι αλλάζει. Έχει τα στόπερ τα δύο που για μένα κάναν τη διαφορά φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί ήταν και δέσαν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά είναι, νομίζω κάναν και τη διαφορά φέτος στο πρωτάθλημα. Έχεις πολύ καλά χαφ. Έχεις και τον Πάλμα τώρα που δεν προλάβαμε να το δούμε καλά και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός και έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έχεις ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς. Εντάξει, κάποιοι σίγουρα έχουν φτάσει στην ηλικία όπως τον Μπρούνο Γκάμα που δεν ξέρεις θα παίξει 1-2 χρόνια αλλά δεν ξέρεις ακόμα σε τι κατάσταση θα είναι. Αλλά θα χρειαστεί και κάποιες μεταγραφές εκεί. Αλλά αυτό που πονάει ο Άρης πραγματικά είναι έναν σκόρερ. Δεν θα πω συντερφόρε, έναν σκόρερ. Έναν δίπλα στον Καμαρά. Δίπλα στον Καμαρά θέλει, ένα φορ περιοχής που λέμε ένα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου, βαρύ φορ θέλει ή κανέναν έτσι σβέλτο, γρήγορο, κοντό. Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Και νομίζω αυτός που θα είναι μέσα στην περιοχή και βαρύς να είναι. Δηλαδή αυτός που θα είναι μέσα στην περιοχή, διότι βλέπω και τον Καμαρά που πάει παίρνει πολλές φορές την μπάλα στο πλάι και δεν υπάρχει κάποιος να γίνει σέντρα ή κάποιος, ένα σπάσιμο που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο που την έσπασε κάποιος προς τα πίσω, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Μαντσίνη ή ο... Δεν μπορώ να θυμηθώ, που τη πάει ωραία προς τα πίσω και δεν υπάρχει κάποιος για να τη βάλει την πάρα στα δίχτυα. Ναι, δηλαδή αυτό είναι το σχέδιο που θα είναι μέσα στην μικρή περιοχή. Ναι, ναι, γιατί όταν βγαίνει έξω ο Καμαρά είναι άδεια η περιοχή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έναν παίχτη που δεν θα κουνιέται από τη μικρή περιοχή. Πες μου λίγο τώρα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, αλλά το αυτό μου το πήρες, μπράβο. Ναι, πολύ καλός παίχτης, μου άρεσε που το στυλάκι του πάρα πολύ. Πες μου λίγο, το τελευταίο μάλλον που θα μου πεις είναι κάτι που έγινε εκεί στη διάρκεια ή μετά τον αγώνα και δεν το ξέρει κανένας. Τώρα πες το μου εσύ. Αυτό που έγινε στη... δεν το ξέρει κανένας όμως. Τώρα θα το πεις. Δεν το ξέρει κανένας. Ναι. Δεν έγινε κάτι. Όχι κάτι. Το σίγουρο είναι ότι εντάξει, ο πρόεδρος δραματικά όλοι έχουμε άγχος, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός έχει το περισσότερο άγχος, διότι και έχει επενδύσει πολλά λεφτά που ξέρει και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω, έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο πλέον και τα έσοδα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ναι. Σίγουρα τον έδωσε χαρά και ευχαριστώ και τον κόσμο, αλλά πρέπει και αυτόν τον άνθρωπο να τον στηρίξουμε και να πηγαίνουμε όλοι στο γήπεδο, διότι είναι ένας άνθρωπος που μας πήρε από τα πολύ δύσκολα και σε δύσκολους καιρούς οικονομικά, έτσι, δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι τώρα οικονομικά πάνε καλά τα πράγματα. Μας πήρε από τα πολύ δύσκολα και μας έφτασε εδώ που είμαστε και να βγαίνουμε και Ευρώπη και όχι μόνο Ευρώπη, αλλά να αγωνιζόμαστε και πολύ καλές ομάδες μπροστά στη βαθμολογία και μας έδωσε πάλι όνειρα, έχει επιστρέψει πάλι τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Στο γήπεδο, βέβαια. Κοίταξε, έτσι, ναι. Γιατί ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει, βέβαια, και η μπάλα δοκάρει και μέσα. Αν πάει δοκάρει και έξω, λίγο ο κόσμος δεν είναι. Το θέλει λίγο το. Δεν το θέλει, ναι. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει πίεση. Γιατί έχω παίξει σε αυτήν την ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ πονεμένη. Ο κόσμος έχει μείνει πιστός. Πραγματικά τώρα ότι εγώ την έχω ζήσει και στη Β' Εθνική. Να παίζουμε τη Β' Εθνική σε γήπεδα εκτός έδρας Αθήνα, όπου και να παίζουμε και να είναι κυτρινόμαυρα όλα. Δηλαδή τώρα μου λες πραγματικά ότι στον goal, στο 3-2 ούτε ένα τραπέζι δεν γυρίσατε, ούτε ένα μπουκάλι δεν έφυγε, ούτε μια καρέκλα, κάτι τέτοιο. Δεν έγινε κάτι δεν τέτοιο. Έβλεπα και, δεν έβλεπα. Μια κλωτσιά δεν έπεσε, ας πούμε, σε ένα. Όλη η σουίτα γύρισα. Όλη η σουίτα γύρισα από εδώ. Δεν βλέπαμε μπροστά μας. Καταρχήν μετά ήμασταν όλοι μουσχημα γιατί φύγανε τα κρασιά και τα τέτοια που ήταν εκεί μέσα. Εγώ έμαθα, αν θέλεις το επιβεβαίνω στο διαψεύσεις, ότι ο πιο ήσυχος ήσουν εσύ. Ο πρόεδρος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Χινάς, ήταν αυτοί που κάνουν όλες τις φασαρίες στη σουίτα όταν μπήκε τον κόλπο. Και εσύ προσπαθούσες να τους συγκρατήσεις. Κάπως έτσι ήταν. Τα άμαθες, άρα γιατί να τα λέω. Γιώργο Κουγουλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο αυτό που έζησες εκεί και έζησε και όλος ο κόσμος, βέβαια. Έτσι. Ήταν μια ανεπανάληπτη στιγμή ωραία, που τη χρωστούσε, εγώ θα πω, η μοίρα στον Άρη
τον τελευταίο χρόνο που έχει χάσει μάτς το 200, που έχει αποκλειστεί φέτος, που κυκλοφορούσε, να το πω έτσι, στους αγωνιστικούς χώρους η ομάδα με το μαύρο σύννεφο το μείον 6 από πάνω σχεδόν όλη τη σεζόν, την κανονική περίοδο έβγαλε, είναι πολλά. Το χρωστούσε, πιστεύω. Έτσι πραγματικά, τη χρωστούσε και ήρθε στο σωστό timing. Έτσι. Πραγματικά. Και, και να μην ξεχνάμε το μείον 6 που ξεκίνησε η ομάδα με τιμωρία. Έτσι που τους πήρε τους βαθμούς πίσω, αλλά ψυχολογικά θυμάστε. Αφού πέρασε όλο το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε, συγγνώμη, και τον κύριο Μάντζο που και αυτός έχει, πρέπει να πάρει τα μπράβο του, γιατί αυτός είχε κίνηση στο πρωτάθλημα. Και πολλούς βαθμούς πήραν τον κύριο Μάντζο. Έτσι ακριβώς είναι. Σωστό, πολύ σωστό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.